Το 1 τρίτο του συνολικού αριθμού των ασθενών με COVID που έφτασε στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου από την έναρξη της πανδημίας χρειάστηκε να απευθυνθεί στο τμήμα το πρώτο οκτάμηνο του 2022. Αυτό αποτελεί και απόδειξη της εκτεταμένης διασποράς του ιού και στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε συνδυασμό φυσικά με τη χαλάρωση των μέτρων από τον Μάιο και έπειτα, όπου και καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού συναντήθηκε με τον κορονοϊό σχεδόν το 1 τρίτο του ελληνικού πληθυσμού. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα οποία από την αρχή της πανδημίας επισκέφθηκαν τα ΤΕΠ 15.040 ασθενείς COVID, εκ των οποίων 5.100 περίπου από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Αυγούστου του τρέχοντος έτους, όπως ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου Νίκος Κατσακιώρης. Παρ' όλα αυτά, και στο Πανεπιστημιακό δεν παρατηρήθηκε μεγάλη πίεση το καλοκαίρι λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και συνακόλουθα της αναμενόμενης αύξησης των ασθενών που χρειάστηκαν νοσηλεία. Με την κατάσταση, όπως ανέφερε ο κύριος Κατσακιώρης, να αποκτά σταδιακά χαρακτηριστικά κανονικότητας. Παρατηρείται μια ύφεση τόσο στην επισκεψιμότητα στα ΤΕΠ COVID, καθώς επίσης και στις νοσηλείες, είτε αφορούν τις μονάδες θετικών δημόξεων παιδών, είτε ενηλίκων, είτε στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια πολύ χαμηλή κάλυψη. Έχουμε 15 ασθενείς στην μονάδα ειδικών λοιμώξεων και 6 στην μονάδα εντατικής θεραπείας COVID. Ενώ ταυτόχρονα το νοσοκομείο μας είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Έχει όλες τις λειτουργίες του σε πλήρη ανάπτυξη, όπως προαναφέρεκα. Δεν έχουμε αναστείλει καμία λειτουργία και συνεχίζουμε κανονικά τη δραστηριότητά μας. Η επιστροφή σε συνθήκες κανονικότητας για το νοσοκομείο και πλήρους δραστηριότητας αποτυπώνεται στα στατιστικά του πρώτου οκταμήνου, όπου έχουν γίνει μέχρι τις 31 Αυγούστου σχεδόν 7.000 χειρουργικές επεμβάσεις. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ενίνων, ως τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα, πραγματοποιεί επεμβάσεις και παρέχει υπηρεσίες υγείας χάρη στις εξειδικευμένες γνώσεις των ιατρών του, καθώς επίσης και στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό το οποίο διαθέτει και τον οποίο διαρκώς αναβαθμίζει, ούτως ώστε να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Άλλωστε, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι, και θα πρέπει να το τονίζουμε συνεχώς, ότι η αίσθηση ιατρικής ασφάλειας αποτελεί ένα πρωταρχικό στοιχείο για την αναβάθμιση και για την ανάπτυξη ενός τόπου συνολικά. Εμείς ως νοσοκομείο παρέχουμε ποιοτικές και υψηλές υπηρεσίες υγείας. Έχουμε μια πολύ μεγάλη κάλυψη ως νοσηλευτικό ίδρυμα. Ενώ θα ήθελα να σας αναφέρω ότι για τους πρώτους 8 μήνες από 1η πρώτου του 2022 έως και 31 Αυγούστου του 2022 στο νοσοκομείο μας έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 6.700 χειρουργικές επεμβάσεις. Έχουμε νοσηλεύσει περισσότερους από 57.000 ασθενείς. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, είναι περισσότερες από 2.700.000. Οι αποκονιστικές εξετάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι σχεδόν 120.000, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι 27.000 από αυτές αφορούν σε αξονικές τομογραφίες. Επίσης, όταν έχει αφορά με την πυρηνική ιατρική, οι εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής είναι περισσότερες από 12.500. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο δίνει την κίνηση στο νοσοκομείο είναι η κίνηση στα εξωτερικά μας ιατρία, τα οποία έχουν επισκεπτεί τους πρώτους 8 μήνες περισσότεροι από 90.000 ασθενείς, εκ των οποίων οι σχεδόν 9.000 έχουν επισκεπτεί τα εξωτερικά ιατρία της ογκολογικής. Επίσης, να πω ότι η κίνηση των ΤΕΠ είναι περισσότεροι από 42.260 ασθενείς, εκ των οποίων περισσότεροι από 5.000 επισκέφτηκαν τα ΤΕΠ COVID. Όπου εδώ θα ήθελα να πω ότι τα ΤΕΠ COVID από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα τα έχουν επισκεπτεί συνολικά περισσότεροι από 15.000 ασθενείς. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι οι μοριακοί έλεγχοι, οι οποίοι έχουν πραγματοποιηθεί από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας που την διεύθυνση της κυρίας Γκαρτζονίκα της καθηγήτριας, είναι σχεδόν 190.000, ενώ στο εμβολιαστικό μας κέντρο από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 120.000 εμβολιασμοί. Με βάση την κατανομή από το Υπουργείο Υγείας που έβγαλε την προκήρυξη
Για την κάλυψη κενών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα προσλάβει συνολικά 58 μόνιμους νοσηλευτές. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ενίνων θα ενισχυθεί με 58 μόνιμους νοσηλευτές, εκ των οποίων οι 8 αφορούν σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση κατηγορίας, οι 41 είναι κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης και οι 9 κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενώ αναμένουμε και το προσεχές διάστημα προκήρυξη για μόνιμο ιατρικού προσωπικού ΕΣΥ, όπου και εκεί το νοσοκομείο μας εκτιμούμε ότι θα ενισχυθεί με έναν σημαντικό αριθμό ιατρών. Ο κ. Κατσακιώρης τοποθετήθηκε και στο ζήτημα που προέκυψε μετά την υπογραφή της προγραμματικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με την έπροψη για τη μονάδα έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Φυσικά, κοιτάξτε, είναι μια ωφέλιμη και για το νοσοκομείο και κυρίως και για τους πολίτες της περιοχής μας. Θα ήθελα να σας πω ότι η μονάδα έγκαιρης παρέμβασης στο νοσοκομείο μας δεν αναστέλει καμία λειτουργία, συνεχίζει και λειτουργεί. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου μας. Θα ήθελα να σας πω ότι η προκήρυξη έχει βγει από το Υπουργείο Υγείας και ο φάκελος κατατέθηκε και στο Υπουργείο Υγείας. Οι υπηρεσίες, οι ιατρικές, οι οποίες θα παρέχονται, είναι δωρεάν για τους συμπολίτες μας. Και επίσης, ο επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου μας, ο καθηγητής, ο κύριος Ιφαντής. Θα συλλειτουργούν και το νοσοκομείο μας δεν θα αναστείλει καμία λειτουργία. Θα έχουμε ως αποτέλεσμα τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας πάντα για τους συμπολίτες μας.